Ανυπομονώ για την πασαρέλα γιατί δεν έχω ξανακάνει. Το μόνο μου άγχος, άμα θα αρέσω στα κορίτσια. Πάμε. Πάμε, κορίτσια. Για σας αγχώνετε. Για μας τίποτα. Λάβετε θέσεις. Μαράκι, σε περιμένουμε. Πήρε το σχίσιμο. Θα ακούσει τα εξαμάξεις γι' αυτό να δείτε. Γούρλωσε η άλλη. Πώς γυρνάς έτσι, καλέ? Πίβοτ κάνεις. Κοίτα εδώ. Ξανακάνε το λίγο αυτό. Πλάκα είχε. Μαράκι μου, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από πάνω μέχρι κάτω. Ναι, μεν έκανε τα πλεξουδάκια σου και είναι κοριτσίστικα, αλλά το μακρύ μαλλί και η τρέσα φαίνεται ότι είναι ψεύτικο και δεν σου πάει καθόλου. Στη θέση σου θα τα κόβω ένα μακρύ καρέ, απλό, λιτό και απέριτο και θα τα φρόντιζα μέχρι να μακρύνουν μόνο του, αλλά έχει πάρα πολύ, δεν σου πάει το πολύ μήκο. Το make-up, ok, είπαμε, βλεφαρίδες είναι λίγο, σου σκιάζουν τα ματάκια σου. Τώρα, όσον αφορά στο top. Το top συνδυασμό με αυτή τη φούστα που σου πάει πάρα πολύ. Και το top και η φούστα κάνουν μια ούλτρα βραδινή διάθεση, όπως και το τσαντάκι. Τα παπούτσια σου είναι πάρα πολύ ωραία. Θα προτιμούσα να έχεις προλάβει και εξεσουάρ. Φυσικά και θα την ξαναδούμε. Τι έγινε, την βάλασε fast forward? Μαρία, περίμενε! Για πες μου τώρα, σου άρεσε η πασαρέλα, πώς πέρασες? Την πασαρέλα πέρασα τέλεια. Στην αρχή είχα πολύ άγχος. Και μετά. Αλλά βλέποντας τα κορίτσια, χαμογελούσα και το απολαύσαμε πολύ. Ήρθε η ώρα της λυπητερής. Η Μαρία για το top πλήρωσε 40 ευρώ, για τη φούστα 80, τα μιούλς κόστησαν 60 ευρώ, η τσάντα 37 και τα μαλλιά 17. Συνολικά ξόδεψε 234 ευρώ και της έμειναν 151, αφού κέρδισε 35 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων.